από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, ναι, εμείς κάνουμε ξεκάθαρο ότι θα δώσουμε περισσότερες άδειες, ότι θα στηριχθούμε σε ποιοτικά κριτήρια, ότι θα έχουμε και το ΕΣΟΥΡΟΥ παρόν στην όλη διαδικασία. Που θα δοθούν από σήμερα, θα ισχύουν. Από εκεί και πέρα, τα θέματα τα διαδικαστικά θα τα δούμε εκείνη την ώρα. Δεν είναι πολύ διαδικαστικό και θα κινηθούμε με βάση τις αρχές ενός κράτους δικαίου. Που σημαίνει τι, κύριε Χατζηδάκη? Που σημαίνει ότι δεν πρόκειται να αδικηθεί κανείς, αλλά θα δοθούν περισσότερες άδειες. Μάλιστα. Άρα τώρα, αυτοί που θα πάρουν άδεια σήμερα ή αύριο. Μου ζητάτε να κάνω. Όχι, 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 προσέξτε. Μου ζητάτε. Μας λέτε τι θα κάνετε αν εκλεγείτε. Σας το λέω. Μάλιστα. Ναι. Δεν μου λέτε όμως ξεκάθαρα τα κανάλια που θα πάρουν σήμερα ή αύριο. Θα την έχουν την άδεια. Θα γνώση. Θα γυρίσετε χρήματα πίσω. Αφήστε να δούμε πώς θα τελειώσει αυτή η διαδικασία. Αφήστε να δούμε αν θα πέσει στα δικαστήρια ή όχι. Αφήστε να δούμε πόσα λεφτά θα δοθούν. Αφήστε να έχουμε τις παραμέτρους μπροστά μας. Δεν τις έχουμε. Εμείς έχουμε την κατεύθυνσή μας πάντως, που είναι ευρωπαϊκή κατεύθυνση. Και ξέρουμε με βεβαιότητα ότι ούτε το Σύνταγμα παραβιάζει αυτό που λέμε, ούτε τους κανόνες του ενωσιακού δικαίου. Και μετά θα υπάρξει απόφαση για το αν θα ισχύουν ή όχι οι άδειες αυτών. Εμείς ξεκαθαρίζουμε τη θέση μας και για τους συμμετέχοντες και φυσικά για τους Έλληνες πολίτες. Είναι πάρα πολύ απλή, πάρα πολύ ξεκάθαρη. Δεν ξεκαθαρίζει. Ποιο δεν ξεκαθαρίζει? Δεν ξεκαθαρίζετε τι θα γίνει με τους ανθρώπους που θα πάρουν κανάλι τώρα. Σας είπα. Θα πάει ένας άνθρωπος σήμερα, ένας επιχειρηματίας, και θα δώσει χ ποσό. Και θα έρθετε εσείς και θα πείτε τι. Θα είναι χ πλην ψ. Θα είναι χ εξελίξεις της τεχνολογίας. Θα δώσουμε περισσότερες άδειες. Το είπατε αυτό. Υπάρχουν, δεν χρειάζεται εξελίξεις. Υπάρχουν οι γενικές αρχές του δικαίου, ναι, που όλα αυτά τα πράγματα τα ρυθμίζουν. Αλλά θα ήταν από τη μεριά μου ερασιτεχνικό, ναι, πρόχειρο και επιπόλαιο, ναι, να αρχίσω να λέω χωρίς να ξέρω πώς θα εξελιχθεί ο διαγωνισμός. Μπορεί ο διαγωνισμός αυτός για τον ΑΒ λόγο να την χτίσει στον αέρα. Εγώ θα αρχίσω να κάνω σενάρια. Η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία έχει μια ξεκάθαρη θέση, κρυστάλλινη, δεν που σας την περιέγραψα. Ναι. Από εκεί πέρα είναι θέμα αξιολόγηση δικό σας. Εγώ θα θεωρούσα ότι αν ερχόμουν σήμερα εδώ πέρα και έλεγα ότι θα κάνουμε, θα σας περιγράψω, ναι, όλα, ναι, μέχρι τις τελευταίες λεπτομερίες, θα ήταν απλά μια επιπόλαια τοποθέτηση. Δεν είναι λεπτομέρεια αυτό που ρωτάω. Απλά είναι ουσιαστικό αυτό που λέτε. Είναι η ουσία αυτό που γνωριζόμαστε χρόνια, μας ξέρουν... Μετά, κύριε Ρίγα, πρέπει να διαμείνουμε. Σαν να λέμε προκαλείτε τώρα όμως. Τον αναγνωρίζετε το διαγωνισμό ή όχι? Είπα όχι. Άρα αυτοί που θα πάρουν άδεια τώρα δεν θα την δικαιούνται. Κύριε Κούτα, σας απάντησα, αλλά εσείς το ξεπερνάτε. Αφού δεν το γνωρίζετε. Εγώ θεωρώ ότι ο διαγωνισμός αυτός θα πέσει είτε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, είτε. Αυτό είναι δουλειά του Συμβουλίου της Επικρατείας και όχι της αντιπολίτευσης, άμα γίνει κυβέρνηση. Εμένα ρωτάτε και σας λέω ότι τοποθέτη είναι. Αυτό λοιπόν το ξεπερνάτε. Κάνετε ένα λογικό άρμα. Κάνετε ένα λογικό άρμα και κάνω παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Κάνετε πάρα πολύ μεγάλο λάθος και φάουλ και είσαστε έμπειρος. Να κάνετε κρίση ότι θα καταπέσει. Στο Συμβούλιο Επικρατείας. Πρόβλεψη κάνει, κύριε Πρόεδρε. Για να μην επανερχόμαστε.